Σήμερα η ύλη των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της Αρχαλκηδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και συγχρόνως εορτάζει και τη μνήμη μιας πολύ λαοφιλούς και αγαπητής Αγίας της Πανενδόξου Μάρτυρος, Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τα δύο αγιογραφικά αναγνώσματα τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό, έχουν οριστεί από τους Αγίους Πατέρες, γιατί έχουν σχέση με τους Πατέρες γενικώς, ιδιαίτερα δεν με τους Πατέρες, τους εορτάζοντα σήμερα, τους 630 Θεοφόρους Πατέρες της Τετάρτης Χαλκηδόνη Οικουμενικής Συνόδου. Η Εκκλησία πάντοτε, όταν έχουμε εορτές Πατέρων, ορίζει να ανακοινώσκονται τα αναγνώσματα αυτά. Για ποιο λόγο? Διότι εμπρότης, όπως ακούσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο Κύριός μας εδώ στην επί του όρους ομιλία, αναφερόμενος και στους Αποστόλους ειδικώς τους μαθητάς του, αλλά και εις όλων τον κόσμο, εις όλους τους χριστιανούς, τους λέει ότι εσείς είστε το φως του κόσμου. Και δεν μπορεί να κρυφθεί μία πόλη η οποία είναι πάνω σε ένα όρος, όπως λοιπόν μία πόλη δεν μπορεί να κρυφτεί που είναι πάνω σε λόφο σε ένα βουνό και όλοι τη βλέπουν, έτσι και ο δικός σας ο βίος, ο βίος των μαθητών του Χριστού, ο βίος των χριστιανών, είναι σαν μία πόλη η οποία φαίνεται από όλους. Ούτε επίσης, επειδή εσείς είστε το φως, μπορεί το φως να κρυφτεί όταν ανάβουμε μέσα στο σπίτι ένα λίχνο, μία λάμπα. Δεν τον τοποθετούμε κάτω από ένα σκεύος, αλλά το βάζουμε ψηλά για να φέρνει σε όλους. Έτσι λοιπόν πρέπει να λάμψει και το φως όλων των χριστιανών, ιδιαίτερα των μαθητών του Χριστού, εις όλους τους ανθρώπους, όπως λάμπει το φως των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Ούτω λαμψάται το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών την επιστροφής. Όπως έλεγε στη συνέχεια ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, επίσης ταιριάζουν απολύτως τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες, αλλά και σε εμάς σήμερα. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμο ή τους προφήτες, ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσει. Φανταστείτε ότι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος θα μπορούσε να καταργήσει τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης όλος καιρός, εντούτοις επειδή εκείνος ο νόμος είναι θείος, είναι θεία αποκάλυψη, λέει, δεν τον καταργώ, αλλά τον συμπληρώνω. Όπως έκαναν και οι Άγιοι Πατέρες και οι Άγιοι Απόστολοι, ουδέποτε σκέφτηκαν να καταργήσουν και να αλλάξουν κάτι από τον νόμο και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ιδιαίτερα από τον νόμο του Ευαγγελίου. Ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Και μας λέει εδώ ο Κύριός μας την πολύ σημαντική διαβεβαίωση ότι έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα η μία κεραία, που μη παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννηθε. Ας μην νομίζουν, λέει ορισμένοι, ότι ο νόμος και το Ευαγγέλιο έχει κάποια καιρική ισχύ, κάποια επικαιρότητα μόνο την εποχή κατά την οποία ανελέγχθησε. Η ότα η μία κεραία, που μη παρέλθει από τον νόμο, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη. Μέχρι όπου υπάρχει ο ουρανός και η γη, μέχρι όπου υπάρχει ο κόσμος, θα εξακολουθήσει να ισχύει το Ευαγγέλιο. Και κάνω πολύ μεγάλο λάθος ορισμένοι και θεολόγοι, ανάμεσα στους οποίους και κληρικοί, οι οποίοι προσπαθούν πολλές φορές να εξυγχρονίσουν και να αλλάξουν ακόμη και το Ευαγγέλιο, διότι ισχυρίζονται παραδείγματος χάρη ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε για την εποχή εκείνη. Δεν ισχύει καθόλου πληρία σε όλα, δεν ισχύει και για τη σημερινή μας εποχή. Και το ίδιο ισχυρίζονται ορισμένοι και τους Αγίους Πατέρες. Αυτά τα οποία είπαν οι Άγιοι Πατέρες δεν ισχύουν για όλες τις εποχές, ισχύουν για την εποχή τους. Η ότα η μία κεραία που μη παρέλθει, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη. Και μάλιστα διατυπώνει εδώ μία φοβερή απειλή ο Κύριος μας, ως ούν εάν λύσει μία των εντολών ούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος πληθύσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός ο οποίος θα επιχειρήσει να αλλάξει, να αλλοιώσει ή να καταργήσει μία από τις εντολές του Ευαγγελίου, όπως μερικές φορές παραδείγματος χάρη λέμε, καημένε, δεν πειράζει, ας μην ληστεύσουμε τώρα, ας μην κάνουμε αυτό, ας μην κάνουμε εκείνο, ας παραβούμε αυτή την εντολή του Θεού. Μικρή εντολή είναι, δεν είναι μεγάλη εντολή. Όσον εάν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ακόμα και τα πιο μικρά μέρα του Ευαγγέλιο
μισκήν. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας πληθύσεται. Εκείνος όμως ο οποίος πέρα τα διδάξει όλα και θα τα εφαρμόσει, αυτός θα επιπληθεί μέγας στη βασιλεία των ουρανών, όπως έκαναν και οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι δεν άλλαξαν καθόλου το Ευαγγέλιο και δεν άλλαξαν και την προηγουμένη πατερική παράδοση. Περίπου και τον λόγο αυτό η Εκκλησία μας επέλεξε και το άλλο το Αποστολικό Ανάγνωσμα από την προστήλω επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στην οποία ανάμεσα στα άλλα ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος προς τον μαθητή του Κύπρον, αφού του λέει πιστός ο λόγος και τα λοιπά, του λέει το εξής που έχει σχέση με τους 630 θεοφόρους πατέρες. Ερετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νοθεσία του παρετού. Ιδώς ότι εξέστραπε ότι ούτως και αμαρτάνει όν αυτοκατάκλητος. Όταν πρόκειται λέει να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο ερετικό, ο οποίος έχει αλλάξει τη διδασκαλία, έχει αλλάξει το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό είναι η αίρεση. Αυτοί οι οποίοι αλλάζουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, αλλάζουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας και δημιουργούν δική τους διδασκαλία, αυτή είναι ερετική. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο, τον ερετικό λέει, ερετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσία του παρετού. Θα το πεις μία και δύο φορές που το συμβουλεύσεις να αλλάξει, δεν έχεις δίκιο. Αυτό το οποίο λες δεν είναι σωστό, δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο, δεν συμφωνεί με τη διδασκαλία της Εκκλησίας και με την παράδοσή μας. Αν λοιπόν δεις ότι αυτός επιμένει στην πλάνη του και στην αίρεσή του, παράτησε τον. Μην επιμένεις και εσύ, ειδώς ότι εξέστρεφε ο τούτος. Γιατί πρέπει να γνωρίζεις ότι αφού επιμένει στην πλάνη του, τα έχει χάσει, έχει εξηγεί, έχει χάσει τα μυαλά του. Και αμαρτάνει όν αυτοκατάκλητος. Και δεν είσαι εσύ υπεύθυνος γιατί αυτός είναι στην πλάνη, ο ίδιος με το πείσμα του και με την εμπονή του στην αίρεση είναι αυτοκατάκλητος. Δεν πρόκειται σήμερα όμως, αγαπητοί μου, εγώ να σας απασχολήσω με τα ευαγγελικά και αποστολικά αυτά αναγνώσματα, ούτε και με την Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία αναφέρομαι. Πολλές φορές στο παρελθόν και εδώ στο μοναστήρι, όταν λειτουργούσαμε το καλοκαίρι, μας δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στην πολύ μεγάλη σημασία που έχει η Τετάρτη εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο των 630 Θεοφόρων Πατέρων, μεγάλη σημασία ακόμη και για σήμερα. Θα πω μόνο αυτό. Ενώ στους ύμνους μας και στον Εσπερινό και στον Όθρο και πάντοτε μνημονεύουμε τους αγώνες των 630 Θεοφόρων Πατέρων και επαναλαμβάνουμε τις αποφάσεις τους και μνημονεύουμε ακόμη και τους αιρετικούς τους οποίους κατεδίκασαν οι 630 Θεοφόροι Πατέρες. Ποιους κατεδίκασαν οι 630 Θεοφόροι Πατέρες στην Καλκιδόνα? Κατεδίκασαν τους αιρετικούς, αιρετικών άνθρωπων, κατεδίκασαν τους αιρετικούς μονοφυσίτας. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι ισχυριζόταν ότι ο Χριστός τελικός, ο οποίος κατά την πίστη της Εκκλησίας έχει δύο φύσεις, είναι Θεός και άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος, έχει δύο φύσεις. Αυτοί εδίδασκαν ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι δύο φύσεις, τελικώς η μία φύση εξαφανίστηκε, απορροφήθηκε από τη Θεία Φύση, δεν είναι ο Χριστός Θεός και άνθρωπος, αλλά είναι μόνο Θεός. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αίρεση και μια πολύ μεγάλη πλάνη. Και αυτή την αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποία τότε το 451 εκπροσωπούσε ένας αρχιμανδρίτης, ο Ευτυχής από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και ένας πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Διόσκορος, διάδοχος μάλιστα του μεγάλου πατριάρχου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, και στη συνέχεια και άλλοι αιρετικοί όπως ο Σεβίρος. Αυτή λοιπόν τη διδασκαλία και την αίρεση των μονοφυσιτών την κατεδίκασαν οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι 630 πατέρες, τους οποίους εορτάζουμε σήμερα και τους οποίους υμνολογούμε μέχρι τους ύμνους μας. Τι κάνουμε σήμερα, γιατί έχει επικαιρότητα αυτή η απόφαση, αυτό μόνο θα πω και θα έρθω στην Αγία Μαρίνα. Σήμερα δυστυχώς αυτή η πανέρεση του οικουμενισμού, ο συγκριτισμός, αυτή η τάση να μην τηρούμε όσα λέει το Ευαγγέλιο και όσα λένε οι Άγιοι Πατέρες, ως ούν εάν λύσει μία των εντολών τούτων, ο ουρανός θα περάσει, αλλά το Ευαγγέλιο και η παράδοση θα μείνει. Έχουμε την τάση να τα αλλάζουμε όλα, να αλλάζουμε ακόμα και το Ευαγγέλιο, να τα αλλάζουμε ακόμα και τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Σήμερα λοιπόν δυστυχώς υπάρχουν πολλοί κληρικοί, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, οι οποίοι θεωρούν πως αυτοί οι μονοφυσίτες τους οποίους κατεδίκασε η Τετάρτη Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδος δεν είναι αιρετικοί.
ότι έκαναν λάθος τότε οι Άγιοι Πατέρες, και ακόμη και στις θεολογικές σχολές υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι αναφέρουν διδακτορικές διατριβές για τον Διόσκορο και τον Σεβίρο, αυτούς τους μεγάλους ερετικούς, τις οποίες προσπαθούν να δείξουν ότι δεν είναι ερετικοί, αυτοί είναι Ορθόδοξοι, ότι έκαναν λάθος τότε οι Άγιοι Πατέρες. Και κάθε φορά εγώ, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που γιορτάζουμε την Τετάρτη με την Χαλκιδόνια Οικουμενική Συνόδο, διαρωτώ με, μα καλά αυτοί οι κληρικοί, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι και αυτοί οι θεολόγοι δεν διαβάζουν τα κείμενα τα Άγια μας? Δεν διαβάζουν, δεν έχω καιρό να διαβάσω τώρα από το Μηναίο, να διαβάσω πόσες φορές μνημονεύεται μέσα καταδικαζόμενο το όνομα του Διοσκόρου και το όνομα του Σεβίρου. Και αναθεματίζεται ο άθλιος Σεβίρος, ο άθλιος Διόσκορος, ο άθλιος Ευτυχής. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν, τι εορτάζουν σήμερα αυτοί οι πατριάρχες, αυτοί οι κληρικοί και αυτοί οι θεολόγοι? Έχουμε φτάσει μάλιστα στο σημείο αυτούς τους ερετικούς, τους μονοφυσίτες. Και για να σας πω ποιοι είναι μονοφυσίτες. Μονοφυσίτες είναι οι Κόπτες, οι Αιγύπτιοι, είναι οι Αρμένοι επίσης είναι μονοφυσίτες και είναι και οι Αιθίωπες μονοφυσίτες. Έχουμε φτάσει στο σημείο να τους ονομάζουμε Ορθοδόξους. Ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο Ιερώνυμος, το έχω πει και άλλη φορά αυτό, εφέτος, υποδεχόμενος του πρόεδρου της Αρμενίας στην Αθήνα, στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, τάχθησε τους μονοφυσίτες Αρμενίους με εμάς και είπε: εμείς οι Ορθόδοξοι, κύριε πρόεδρε της Δημοκρατίας, εμείς όλοι ακολουθούμε τη διδασκαλία του Χριστού κτλ. Και του έγραψα ένα ελεγκτικό άρθρο και του είπα: μακαριότατε, οι Αρμένοι δεν είναι Ορθόδοξοι, οι Αρμένοι είναι μονοφυσίτες. Βλέπετε λοιπόν πόση επικαιρότητα έχει η διδασκαλία των πατέρων μας και πόσο προσεκτική πρέπει να είμαστε να πρέπει να αλλάξουμε κάτι άλλο. Εδώ άλλοι έχησαν το αίμα τους για αυτή την πίστη την Αγία, για να μείνει αυτή η πίστη αναλύωτη, αμετάπλητη, όπως έχησε το αίμα της και η μεγαλομάχης Αγία Μαρίνα, της οποίας τον οποίο επιτρέψτε μου να σήμερα να αναφερθώ εν ολίγης στο υπόλοιπο του κηρύγματός μας, διότι αφού σήμερα εδώ συμπίπτει να γιορτάζουμε τη συνεργή του γιατί τον βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, νομίζω πως αξίζει να μάθουμε μερικά πράγματα για το βίο της μεγάλης αυτής γυναίκας Αγίας, της λαοφιλούς της Αγίας Μαρίνης, της Μεγαλομάρτυρος. Η Μαρίνα λοιπόν ήταν καταγόταν από την Κυσιδία, από την Μικρά Ασία, από ένα χωριό, την εποχή του τέλους του 3ου αιώνος, που γινόταν η μεγάλη διωγμή εναντίον των χριστιανών. Και καταγόταν από γονείς κοινωνικά περηφανείς, επιφανείς πλουσίους. Ο πατέρας της ήταν ιερεύς των ειδώλων, ιδωλολάτρης, επίσημος, και ήταν σεβαστός σε όλη την πόλη, την περιοχή εκείνης, την πόλη της Αντιοχίας, της Πισιδίας. Ονομαζόταν μάλιστα ο ίδιος Εδέσιος. Είχε δε και μία μονογενή κόρη, την Μαρίνα, μονογενή κόρη, η οποία δυστυχώς, της οποίας δυστυχώς η μητέρα πέθανε αμέσως μετά από την γέννησή της, ενώ εθύλαζε ακόμη η Αγία Μαρίνα, η μητέρα της απέθανε. Και τότε ο Ιερολάτρης Ιερεύς, χωρίς να γνωρίζει πού την παραδίδει αυτή την Μαρίνα, η οικονομία του Θεού ήταν βέβαια, την παρέδωσε σε ένα χωριό έξω από την Αντιόχεια της Πισιδίας, την παρέδωσε σε μια χριστιανή γυναίκα για να την αναθρέψει. Και εκεί βέβαια, σε χριστιανικό περιβάλλον, η Αγία Μαρίνα εκβρέφους από μικρό παιδί ενόφυλασε, έμαθε κατά της χριστιανικής πίστεως, πληροφορήθηκε για το έργο της οικονομίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, άκουσε για την Σταύρωσή του και την Ανάστασή του, για το πάθος του και την ταπείνωσή του. Στη συνέχεια άκουσε για τα μαρτύρια τα οποία υφίστανται οι Άγιοι Μάρτυρες και μέσα στην ψυχή της άναψε ο έρωτας να γίνει και αυτή μάρτυρας, να ακολουθήσει και αυτή τον δρόμο τον οποίο ακολούθησε ο Χριστός, σταυρωθείς και μαρτυρήσεις, και να ακολουθήσει και ίδια τον δρόμο των μεγάλων Αγίων Μαρτύρων. Γι' αυτό και όχι μόνο μέσα στην οικογένεια εκδηλωνόταν ως χριστιανή, αλλά ακόμη και έξω εδίδασκε εις όλους κατά της χριστιανικής θρησκείας. Όταν τα έμαθε αυτά ο πατέρας της ο Ιερολάτρης, θύμωσε πάρα πολύ, την ενίσχυσε λέει ολόψυχα το συναξάρι και για να δείξει στους άλλους ότι την αποκηρύσει, την αποκλήρωσε, δεν της άφησε καθόλου κληρονομία. Αλλά μονονότι την αποστρεφόταν ο σαρκικός της πατέρας του Επίγειους, εν τούτης την αποδεχόταν διαρκώς την Αγία Μαρίνα με αυτή την πίστη, ο ουράνιός μας πατέρας, ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος οικονόμησε ότι αυτός ο πόθος της Αγίας Μαρίνας να μαρτυρήσει και να γίνει μάρτυρας να εκδηλωθεί. Το καιρό λοιπόν εκείνο στην Ανατολή, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, υπήρχε ένας έπαρχος, ο οποίος ονομαζόταν Πολύμβριος, ένας άγριος και θηριόγνωμος άνθρωπος.
Αυτός λοιπόν περνούσε κάποια μέρα μέσα από το χωριό, μέσα από την κόμη όπου μεγάλωνε η Αγία Μαρίνα και την είδε αυτήν την πολύ ωραία και όμορφη, η Αγία Μαρίνα, πολύ όμορφη και σωματικά και ψυχικά, και μέσα στην καρδιά του τοποθετήθηκε ένας έρωτας στατικός και θέλησε να την κάνει γυναίκα του, την Οσία Μαρίνα. Έστειλε λοιπόν και την έφεραν από το χωριό στην Αντιόχεια και εκεί προσπάθησε με μοναχίες να την πείσει ότι πρέπει να εγκαταλείψει τον χριστιανισμό και να γίνει γυναίκα του και να επανέλθει στη θρησκεία του Λιδόνου. Αρνήθηκε βεβαίως η Αγία Μαρίνα, γι' αυτό διέταξε αμέσως και την έφαναν στην φυλακή. Και προσπάθησε με διάφορες μοναχίες καταρχήν να την πείσει μέσα. Αλλά όσο εκείνος του φοβέρισε, τόσο η Αγία Μαρίνα μεγάλωνε την πίστη της στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Επειδή λοιπόν δεν μπόρεσε να την πείσει ούτε με τις μοναχίες αλλά ούτε και με τις απειλές, διέταξε την επομένη ημέρα να την ραβδίσουν με ραβδιά επάνω στα οποία είχαν βάλει καρφιά. Την εξάπλωσαν λοιπόν στη γη την Αγία Μαρίνα και την εράφησαν με αγκάθια και με καρφιά και καταξέφυξαν τις άγνες της. Τόσο πολύ μάλιστα αμαρτύρησε η Αγία Μαρίνα, ώστε κάτω το χώμα γέμισε από το αίμα της. Δεν ένιωθε όμως με τη χάρη του Θεού τα βάσανα αυτά η Αγία Μαρίνα, γιατί η χάρη του Θεού την ενίσχυε. Όταν λοιπόν την έδιναν η πολλή ώρα με τα ραβδιά, που ήταν γεμάτα με καρφιά και αγκάθια, επρόσταξε ο τύραννος να την βάλουν και πάλι φυλακή και την έκλεισαν σε ένα τόπο σκοτεινό και απαραβίβλητο. Και την επομένη ημέρα έδωσε πάλι εντολή να την βάλουν πάνω σε ένα ξύλο, να την κρεμάσουν πάνω από ένα ξύλο και να καταξεσχίσουν τις άκρες της με σιδηρά νύχια. Τόσο δε πολύ καταξεσχίστηκε το σώμα και το πρόσωπο της Αγίας Μαρίνας, ώστε λέει το συναξάριο ότι τη συμπόνεσε όχι μόνο ο όχλος ο οποίος παρακολουθεί το μαρτύριό της, αλλά τη συμπόνεσε μέσα του ακόμη και αυτός ο τύραννος ο Ολύβριος, ο οποίος ενώ προηγουμένως την έβλεπε να είναι πανέμορφη, τώρα μετά από το μαρτύριό της είχε γίνει πανάσχημη μέσα στα αίματα. Παρά τα αυτά, τη φυλάκισε και πάλι την Αγία σε εκείνο τον απαράκλητο τόπο και την άφησαν πολύ στροφή, πολλές μέρες και ανεπιμέλεια. Αλλά ενώ τόσο ήταν διαφθαρμένο και ταλαιπωρημένο το σώμα της, η ψυχή της όμως έλαβε από χαρά και αγανίαση, διότι πληρωνόταν ο πόθος της να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Δεν έφτανε λοιπόν τα μαρτύρια που της έκανε ο Ολύβριος, ο ιδωλολάτρης Άρχοντας, αλλά θέλησε και ο ίδιος ο διάβολος να την ταλαιπωρήσει, βλέποντας όσο δυνατά έστω και η Αγία Μαρίνα στο μαρτύριο, και φοβηθεί ο διάβολος όπως δεν μπορέσει ο Άρχοντας να την μεταστρέψει, έλαβε και ο ίδιος μέρος στο μαρτύριο της Αγίας Μαρίνης. Τι έκανε λοιπόν ο διάβολος? Μέσα λοιπόν στη φυλακή μέσα στο σκοτάδι μεταμορφώθηκε σε μεγάλο και φοβερό δράκοντα, όπως είναι τα φοβερά αυτά θηρία, και να φοβηρίσει από το στόμα του και τους οφθαλμούς του έβγαινε πυρ και καπνός, τα δόντια του λευκά και έτρεσαν και η γλώσσα του ήταν κόκκινη σαν αίμα. Σφύριζε δυνατά και έκανε τόση σύγχυση ώστε να φοβηθεί η Αγία Μαρίνα. Η Αγία όμως δεν φοβήθηκε, εξακολούθησε να προσεύχεται, αλλά κάποια στιγμή ο διάβολος έκανε ώστε να φαίνεται ότι την καταπίνει την Αγία Μαρίνα, και όταν άρχισε να καταπίνει την Αγία Μαρίνα ο δράκοντας, τότε φαίνεται πως η Αγία Μαρίνα φοβήθηκε λίγο και έκανε το σταυρό της. Και με το σταυρό που έκανε η Αγία Μαρίνα, αμέσως έγινε άφαντος ο διάβολος, ξαναεμφανίστηκε όμως τώρα ξανά και εμφανίστηκε με τη μορφή ενός μαύρου σκύλου. Και πάλι η Αγία Μαρίνα δεν φοβήθηκε τον ίδιο τον δράκοντα και τον άρπαξε από τις τρίχες, βρήκε ένα σφυρί κάτω που ήταν λιμένο και τον χτυπούσε και τον εμάχηκε τον ίδιο τον διάβολο. Γι' αυτό και μέσα στην κοινογραφία πολλοί ίδιοι λένε: «Δέστε πώς κατόρθωσε η Αγία Μαρίνα τον ίδιο τον διάβολο να τον νικήσει». Τον διάβολο ο οποίος καυχόταν ότι η υπεράνω του Θεού είναι πάνω από τον Θεό, μία απαγή κόρη, πολύ δύναμη, κατόρθωσε και τον ταλαιπώρησε τόσο και τον εμαστίγωσε. Μετά λοιπόν και από αυτά τα οποία μέσα στη φυλακή υπέστη η Αγία Μαρίνα, όταν εμφανίστηκε την άλλη μέρα έξω ή μάλλον μέσα στη φυλακή ακόμη, φάνηκε ένα ολόλαμπρο φως, μέσα φως, ένας ολόλαμπρος σταυρός που έφτανε από την γη μέσα στον ουρανό και μία λευκή περιστερά η οποία μίλησε στην Αγία Μαρίνα και της έδωσε πολύ κουράγιο και πολύ θάρρος. Με αυτούς τους λόγους λοιπόν που τους είπε αυτή η περιστερά και με το φως που έβγαινε μέσα από τον σταυρό που εμφανίστηκε μετά από το μαρτύριο, ανακοινίστηκε η σάρκα της Αγίας Μαρίνης και έγινε τελείως καλά. Ενώ είχε τόσες πληγές και είχε υποστεί τόσα μαρτύρια, θεραπεύτηκαν αυτομάτως όλες οι πληγές και δεν έμεινε τίποτα πάνω στο σώμα της.
Όταν λοιπόν την άλλη μέρα εμφανίστηκε ενώπιον του επάρχου, ενώπιον του Ολυμβρίου, βλέποντας την ότι είναι όλη υγιής και να είναι και στο πρόσωπο φεδρή, θαύμασε πάρα πολύ και της είπε: «Βλέπεις, Μαρίνα, πόση μεγάλη θεή έχω τη φροντίδα σου και πώς λυπήθηκαν το κάρος και την ομορφιά σου και σε γιάτρεψαν. Πρέπει λοιπόν και εσύ να μην φανείς αχάριστη στους ευεργέτες θεούς, αλλά να τους δώσεις άξια ανάληψη, να γίνεις και εσύ ιέρια των ειδώλων, όπως ο πατέρας σου είναι ιδρολάτης ιερεύς, να θυσιάζεις και εσύ μαζί με τον πατέρα σου». Και ο Αγία όμως, και φανταστείτε πως ήταν 15χρονη κόρη, 15 ετών κορίτσι η Αγία Μαρίνα. Του λέει η Αγία: «Εμένα δεν με γιάτρευσαν οι ανέστητοι και ανίσχυροι θεοί σου, αλλά με γιάτρευσε ο μόνος αληθής και μόνος Θεός, ο οποίος θερατεύει ψυχές και σώματα και τον οποίο θερατεύω πάντοτε. Αυτό πρέπει να γνωρίσεις και εσύ, και αυτόν μόνο να προσκυνάς τον αθάνατο και να μισήσεις τα ήρωα και την πλάνη και την μανιότητα». Τότε λοιπόν ο τύραννος προστάθη να γυμνώσουν την Αγία, να την κρεμάσουν στο ξύλο και να την κλικιώνουν με λαμπάδες πυρός στις πλευρές και το στήθος. Και δεν έφτανε αυτό, ότι την έπαιγαν με λαμπάδες κρεμασμένοι όπως ήταν, αλλά διέταξαν να φέρουν και ένα μεγάλο βαρέλι εκεί γεμάτο με νερό και ανάποδα με το κεφάλι να την βάλουν μέσα στο νερό, ιστόπον ώστε να πληγεί η Αγία Μαρίνα. Εν τούτης και από το μαρτύριο αυτό εσώθη η Αγία Μαρίνα, και όταν βγήκε μέσα από το βαρέλι σώρα, φάνηκε πάλι αυτός ο λαμπρός σταυρός και το φως και αυτή η περιστερά. Όταν λοιπόν ο κόσμος, ο οποίος ήταν εκεί, είδε ότι αυτή η Αγία σώζεται από τη δύναμη του Χριστού, φώναξε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, και λέει τότε η παράδοση ότι επίστευσαν, εξαιτίας της Αγίας Μαρίνας, επίστευσαν 15.000 ιδωλολάτρες και έγιναν χριστιανοί. Γι' αυτό και μέσα στους ύμνους, τους οποίους διαβάσαμε σήμερα, υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση. Λέει η Μαρίνα: «Δεν προσέφερες μόνο τον εαυτό σου στον Χριστό, αλλά προσέφερες και πρίκα στον Χριστό». Ποια πρίκα προσέφερες στον Χριστό? Προσέφερες πρίκα στον Χριστό 15.000 χριστιανών. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, βλέποντας ο ιδωλολάτρης ο Ολύβριος ότι η Αγία Μαρίνα δεν κάπτεται, έδωσε εντολή να της κόψουν το κεφάλι. Και όπως λέει εδώ ο πολύ ωραίος στίχος: «Χείρ Δημίου τέμνησε Μαρίνα ξύφι», το χέρι του Δημίου με το ξύφος Μαρία έκανε το κεφάλι σου. «Χείρ Δημίου τέμνησε Μαρίνα ξύφι, χείρ Κυρίου χάρη τη Θεία δε στέφη», ενώ το χέρι του Κυρίου σε έστεψε. Μέσα στην υμνολογία, να μην σας καθυστερήσω πάρα πολύ, είχα σκοπό να σας παρουσιάσω μερικούς από τους θαυμάσιους ύμνους. Μέσα στην υμνολογία τονίζεται επίσης ένα άλλο στοιχείο, ότι η Αγία Μαρίνα απέκτησε διπλό στεφάνι. Ποιο στεφάνι? Ένα στεφάνι το ότι ήταν παρθένος. Ότι στα 15 της χρόνια ήταν άσπλη και άνομη και συγχρόνως το στεφάνι του μαρτυρίου. Και έτσι κατετάγει η Αγία Μαρίνα ανάμεσα στους χορούς και των παρθένων, των αγνών γυναικών, αλλά και στους χορούς των μεγαλομαρτύρων, και πήρε δύο στεφάνια, διπλό στεφάνι, και στεφάνωσε δύο φορές ο Χριστός. Και κάτι το οποίο, αγαπητοί μου, πρέπει για τους σημερινούς καιρούς να παρακυρήσουμε, και το λέει εδώ πολύ ωραία ένας ύμνος, είναι το εξής. Λέει λοιπόν ο ύμνος του Εσπερινού: «Μάρτης Μαρίνα πανέφημε, ούτε βασάνων το πυρ, ούτρι φύση απόλαυσης, ούτου κόσμου χάριτες, ούτερ πνό της νεότητος, της προσχριστών αγάπης εχώρησε». Μαρίνα λέει πανέφημε, ούτε τα βάσανα, ούτε η φωτιά, αλλά ούτε η τρυφή, τα βλέπετε, οι διασκεδάτες, αυτά που της υποσχόταν ο Ολύβριος, να την κάνει γυναίκα του και να περάσει, να ντύνεται, να έχει δόξες, να έχει και τιμές, 15 ήταν κόρη. Ούτου κόσμου χάριτες, ούτε πνό της νεότητος, ούτε οι χαρές του κόσμου, αλλά ούτε ακόμη και η ομορφιά της νεότητος δεν μπόρεσαν να συγχωρήσουν από την αγάπη του Χριστού. Σε όλους μας λοιπόν σήμερα, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, η μεγαλομάτισσα Αγία Μαρίνα μας δίνει το μήνυμα αυτό, ότι δεν θα πρέπει να υπολογίσουμε πάρα πολύ τα αγαθά του κόσμου, τις χαρές του κόσμου και να απαρνούμαστε τον δρόμο του Χριστού και του Ευαγγελίου, αλλά μερικές φορές να τα θυσιάζουμε όλα και να ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο του μαρτυρίου και αυτόν τον δρόμο της αληθείας. Επομένως και οι δύο γιορτές τις οποίες γιορτάσαμε σήμερα,
και η Ορτή των Αγίων Πατέρων, των 630 Θεοφόρων Πατέρων, οι οποίοι μας διδάσκουν ότι πρέπει να καταδικάζουμε τους αιρετικούς, αιρετικών άνθρωπων, ότι δεν πρέπει να λύουμε, να καταργούμε τίποτα από το Ευαγγέλιο με την Αγία Παράδοση, αλλά και το παράδειγμα της Αγίας Μαρίνας, η οποία νεαρή κόρη, πανέμορφη σωματικά και ψυχικά, 15 ετών κορίτσι, αψήφισε όλα στον κόσμο, τα θεώρησε ως σκουπίδια και θυσίασε τη ζωή της μόνο και μόνο για να μην προδώσει την πίστη της, αλλά στεφανώθηκε διπλά από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και ως Παρθένος και ως Μάρτης. Ας έχουμε λοιπόν τις ευχές και τις ευλογίες και των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων και της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνη.